Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στο σημερινό μας βιντεάκι, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Και μάγκες μου, από ό,τι φαίνεται ο Donald Mustard έχει ξεκινήσει ήδη τα teasers για την σεζόν 5, αλλάζει banners, κάνει ιστορίες, άρα οπωσδήποτε κάθεστε σε όλο το βίντεο, το βλέπετε να γίνει χαμούλης. Είμαστε στην τελική ευθεία για σεζόν 5 και από ό,τι φαίνεται, μάγκες μου, η Epic Games μας ετοιμάζει πάρα πολλά τρελά πράγματα. Εννοείται, μάγκες μου, like στο βίντεο, εγγραφούλες, καμπανάκια για στριμάκια και βιντεάκια που κάνουμε στο κανάλι, να μην χάνετε τίποτα. Και εννοείται πάντα στο item shop κάτω δεξιά να έχετε τον κωδικό μου support creator HG27 για κάθε σας αγορά. Ρίχνουμε και μια ματιά, μάγκες μου, στο item shop. Σήμερα έχουν επιστρέψει όλα τα Naruto skins, bundles, όλα. Άρα, μάγκες μου, ό,τι θέλετε πάρτε το σήμερα. Μαζί έχουμε και το Future με την Dynamo και το bundle, και την Wish Plus μαζί και το bundle τα accessoire, τον Shadow, κάποια emotes και μαζί παραμένουν και στο item shop όλα τα FNCS skins μαζί και τα Polo. Άρα, μάγκες μου, ό,τι θέλετε πάρτε το, επειδή κυρίως τα FNCS θα φύγουν σε 1 με 2 ημερούλες. Και τώρα, μάγκες μου, πάμε να αρχίσουμε με το βιντεάκι που τελειώσαμε την εισαγωγή. Και μάγκες μου, χθες ο Donald Mustard άλλαξε το banner του στο Twitter και έβαλε αυτόν εδώ τον γαλαξία. Πραγματικά εμείς και οι leakers και κυριολεκτικά και εγώ δεν έχουμε ιδέα για ποιο λόγο το έκανα αυτό, ή τέλος πάντων να σχετίζεται για κάτι, να έχουν βγει leaks ήδη, αλλά μάλλον, μάγκες μου, ο Donald Mustard θέλει ήδη να χαϊπάρει το game, να αρχίσει σιγά σιγά το hype, με λίγα λόγια, για την σεζόν 5 ή τουλάχιστον για το τελικό live event της σεζόν 4, για να πάμε για σεζόν 5. Πραγματικά, μάγκες μου, δεν έχουμε ιδέα, δεν έχουμε teasers, αλλά δεν έχουμε leaks για μελλοντικά files για τα event, ότι μπορεί το τελικό event της σεζόν 4 να έχει να κάνει με γαλαξίες. Αλλά, μάγκες μου, έκατσα και έψαξα και βρήκα κάποιες θεωρίες και πραγματικά θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας για να μιλήσουμε κάτω στα comments, να μου πείτε και εσείς full θεωρίες για το τι πιστεύετε ότι έχει να κάνει αυτός ο γαλαξής και για το τι πιστεύετε ότι θα γίνει στο live event ή στην σεζόν 5. Θα απαντήσω σε όσα περισσότερα μπορώ, άρα, μάγκες μου, γράψτε μου όλοι κάτω στα comments τις δικές σας θεωρίες. Και πάμε τώρα, μάγκες μου, να σας πω τις δικές μου θεωρίες και το τι πιστεύω ότι μπορεί να έχει να κάνει με αυτήν την καινούρια φωτογραφία. Αρχικά, μάγκες μου, το πιο σημαντικό, και είχαμε και leaks από παλιά, είναι το Chapter 4. Αλλά μας είπανε πως δεν θα αλλάξουμε chapter και θα παραμείνουμε chapter 3, απλά θα πάμε σε σεζόν 5. Αλλά ίσως εδώ, μάγκες μου, μπορεί να κάνει το κλικ η Epic Games και, μάγκες μου, μπορεί πως όντως να είναι το Chapter 4 και θα σας εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, θυμάστε πολύ καλά ότι έχουμε το Chrome στο χάρτη και είχαν βγει πάρα πολλά leaks ότι το Chrome θα σκεπάσει όλο το χάρτη και, με λίγα λόγια, το Chrome θα φάει τον χάρτη και θα εξαφανιστούν όλα και θα μεταφερθούμε σε μια νέα διάσταση που αυτό ήταν το Chapter 4. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με αυτό, αλλά έτσι η πρώτη μου θεωρία πως μπορεί να γίνει αυτό είναι με το Chrome, ότι το Chrome θα φάει, με λίγα λόγια, όλο τον χάρτη μέσα σε εισαγωγικά και θα μεταφερθούμε μέσα σε μια διάσταση όπου θα είναι ο νέος χάρτης και γενικότερα ένα νέο κεφάλαιο του Fortnite, το Chapter 4. Και πραγματικά το βρίσκω πάρα πολύ λογικό και με πιο πολλές πιθανότητες από όλες τις θεωρίες που έχω μαζέψει για να γίνει αυτό, διότι, όπως ξέρετε, το Chrome γίνεται όλο και πιο περισσότερο και ουσιαστικά, αφού δεν κατάφεραν οι The Sevens να σώσουν το Chrome, τώρα, μάγκες μου, αναγκαστικά το Chrome προσπαθεί να μας φάει όλους. Και τώρα πώς θα μεταφερθούμε στο Chapter 4, μην αγχώνεστε, έχω φτιάξει και γι' αυτό μια θεωρία και το έχω συνδέσει με τα μπαλόνια, δηλαδή τα big balloons που έχουμε μέσα στο map, αυτά εκεί πάνω που είναι τα vaults σε μερικές περιοχές, και έκανα εγώ ένα σενάριο ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα μπαλόνια για να μεταφερθούμε στο νέο map, το Chapter 4, δηλαδή να αλλάξουμε γη και να πάμε στο Chapter 4. Πραγματικά ακούγεται πάρα πολύ τρελό, αλλά, μάγκες μου, σκεφτείτε το καλά ότι θα μπορούσε να το κάνει άνετα αυτό η Epic Games και να χρησιμοποιήσουμε τα μπαλόνια ως ένα αντικείμενο μεταφοράς για να μεταφερθούμε στο Chapter 4. Ακούγεται τρελό, μάγκες μου, αλλά κανείς δεν ξέρει, μπορεί αυτά τα μπαλόνια που είναι μέσα στο map να παίξουν κάποιο ρόλο. Και τώρα, μάγκες μου, πάμε και στην δεύτερη θεωρία που έχω φτιάξει. Και είναι ότι αυτή η γη, αυτός ο γαλαξίας, να είναι τον σπίτι των The Sevens. Και μάγκες μου, δεν ακούγεται καθόλου κακό. Μπορεί πως όντως να αυτό το πράγμα να είναι το σπίτι των The Sevens και ουσιαστικά εκεί πάνω να είναι η οργάνωσή τους και να μας κάνουν μια τεράστια επίθεση στο map, δηλαδή στην διάσταση που βρισκόμαστε τώρα, στο chapter 3, και κάπως έτσι να είναι και το event in season 5 με ένα πόλεμο ανάμεσα στους The Sevens και με κάποιους άλλους χαρακτήρες από το map που είμαστε τώρα. Άρα, μάγκες μου, κάπως το επόμενο μου teaser είναι αυτό, πως μπορεί να σχετίζεται με το τελικό live event της σεζόν 4. Και τώρα, μάγκες μου, πάμε στην τρίτη και τελευταία μου θεωρία, πως μπορεί αυτό το πράγμα να σχετίζεται με το Battle Pass Review που είχαμε για την σεζόν 1 Chapter 3. Αν πάτε, μάγκες μου, και δείτε το Chapter 3 σεζόν 1 Battle Pass Review, θα δείτε, μάγκες μου, πως τέρμα πάνω δεξιά είναι άλλος ένας γαλαξίας που μοιάζει πάρα μα πάρα πολύ με αυτόν και είναι έτσι φωτεινός και έχει κάπως τα χρώματα με αυτόν εδώ που βλέπουμε στην φωτογραφία. Βέβαια υπάρχει άλλος ένας γαλαξίας από αριστερά, αλλά αυτός ο γαλαξίας μοιάζει πάρα μα πάρα πολύ με αυτόν που έχει ο Donald Mustard για banner στο Twitter του. Άρα, μάγκες μου, μπορώ να πω πως ίσως σχετίζεται και με αυτό και μπορεί το Fortnite να μας είχε τιζάρει ήδη για το τι θα γίνει στην σεζόν 3 για το τελικό live event. Πραγματικά, μάγκες μου, είναι πάρα πολύ μπερδεμένα τα πράγματα. Έχω φτιάξει αυτά τα πάρα πολύ τρελά teasers και θέλω όλοι να μου πείτε κάτω στα σχόλια τι πιστεύετε πως μπορεί να είναι το chapter 4 τελικό live event για να μεταφερθούμε. Αν πιστεύετε πως μπορεί να αλλάξουμε chapter, αλλά εγώ προσωπικά δεν νομίζω να αλλάξουμε chapter, μπορεί απλά να παραμείνουμε chapter 3 σεζόν 5, αλλά το event να έχει να κάνει κάπως με τους γαλαξίες και κάπως να αλλάξει full πολύ το map. Κανείς δεν ξέρει, μάγκες μου, δεν έχουμε teasers, δεν έχουμε τίποτα. Περιμένουμε ανυπομονησία την Τρίτη για να βγουν τα νέα live event files για να δούμε τελικά πώς θα είναι το event και τι θα γίνει. Άρα, μάγκες μου, μέχρι τότε περιμένουμε και πραγματικά θέλω να μου πείτε όλοι στα σχόλια τις απόψεις σας και τις θεωρίες που έχετε φτιάξει εσείς. Οπωσδήποτε, μάγκες μου, subscribe, καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Υπενθυμίζω και σήμερα πως ώρα 9, μάγκες μου, θα έχουμε Stumble Guys, τρελό stream για όλους και καστομάκια. Και μαζί με αυτό, μάγκες μου, μην μου ξεχνάτε στο Atem Shop κάτω δεξιά να έχετε support και κύριε Τουρχατζάκου 7 για τα νέα τρελά σκηνάκια που έχουν βγει σήμερα στο Atem Shop. Like, εγγραφούλες και τα λέμε, μάγκες μου, ώρα 9 το βράδυ για το τρελό μας Stumble Guys stream.